Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι το δελτίο τέτοιο σήμερα, η επόμενη μέρα των εκλογών. Ο κύριο Πάρη Παπαδάκη, βουλευτή με την ελληνική λύση από τον Εύρω, βρίσκεται στο δελτίο μα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή. Ε, ήταν λίγο έτσι, δύσκολη βραδιά 1 -1 -1. Άρχισε η βραδιά η χθεσινή. Ξεκίνησε ένα-ένα-ένα, άρχισαν οι ανακατανομέ. Yeah. Αλλά κρατήσατε την έδρα στον Εύρω. Εσάρεστε δικαιωμένο από την επιλογή να συμμετέχετε στην πολιτική αυτή την τετραετία. Απόλυτα. Ε, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. παρόλο τον ε, πόλεμο που δεχτήκαμε τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο, κρατήσαμε τα ποσοστά μας, τα διατηρήσαμε, τα αυξήσαμε ακόμα περισσότερο. Και τελικά ο λαός του Εύρου μίλησε και κράτησε την έδρα και κράτησε μια σοβαρή αντιπολίτευση για τον νόμο Εύρω, διότι δεν πιστεύω ότι κάποιο που αγαπάει τον τόπο του, έστω και ο πιο βαθύ δημοκράτη, νεοδημοκράτη, Πασόκ ή οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να έχουμε τέσσερι έδρε Νέα Δημοκρατία και να μην υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση στον τόπο. Αυτό δηλαδή που αγαπά τον τόπο ε, ψήφισε κάπω διαφορετικά, ψήφισε ελληνική λύση για να υπάρχει πραγματικά μια διαφορετική φωνή στον τόπο. Πείτε μου λίγο, λοιπόν, τι αντιπολίτευση έχετε αποφασίσει να ασκήσετε. Ε, τόσο στη κυβέρνηση όσο και στου κυβερνητικού βουλευτέ. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, μέχρι αύριο το πρωί θα ξέρουμε ποιοι θα είναι, δηλαδή τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκη, αν θα μπει ο κ. Δημοσχάκη ή αν θα κρατήσει έδρα ο κ. Μητσοτάκη. Τι είδου αντιπολίτευση θα ασκήσετε, Σίγουρα δεν θα είναι μασάζ. Αυτά που ξέραν οι βουλευτέ, οι τοπικοί εδώ, να τα ξεχάσουν. Κάναν φοβερό αγώνα για να μην είμαι μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί ξέραν πολύ καλά, ε, παίρναν το άρωμα ότι δεν θα του ευχαριστώ. Και δεν θα κάνω μια αντιπολίτευση στήρα, μόνο και μόνο για να, να πούμε δύο λόγια ή να κάνουμε μια επερώτηση. Ε, θα είναι αντιπολίτευση ουσιαστική, με επιχειρήματα και ρεαλιστικά προγράμματα. Πιστέψτε με, ε, θα δείτε πράγματα που δεν έχετε δει εδώ στον Εύρο και θα είναι μια πραγματική ουσιαστική εκπροσώπηση. Θα είναι η λαϊκή γνήσια φωνή του Ευρύτη, όπω τα λέμε στα καφενεία στι λαϊκέ. Στι ε, στις γειτονιές. Ακριβώς όλα αυτά που συζητάμε μεταξύ μας θα τα δείτε μέσα στο κοινοβούλιο και όχι για εντυπωσει, αλλά μπας και μπορέσουμε και κάνουμε πέντε πράγματα στον Εύρο και πραγματικά τους ε, ταρακουνίσουμε. Πώ Πώς θα αντιδράσετε όμως αν έρθει ε, ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο είναι σε θετική κατεύθυνση από την ε, Νέα Δημοκρατία και αφορά τον Εύρο θα υπερψηφίσετε. Ό,τι είναι θετικό φυσικά. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι είναι θετικό, μα εμεί δεν κάνουμε μια αντιπολίτευση για να την κάνουμε. Ό,τι είναι θετικό και όπως έχω ξαναπεί και ε, παλαιότερα, υπήρξαν κάποια θετικά πράγματα και φυσικά το λέω και το ξαναλέω και δημόσια. Ό,τι είναι θετικό, εγώ θα έχω συνεργασία, θα προσπαθήσω να έχω συνεργασία και πρέπει, επιβάλλεται για το καλό του τόπου, να έχουμε συνεργασία όλοι οι βουλευτέ ανεξαρτήτω πολιτικών πεπιθήσεων για το καλό του Εύρου. Άλλαξε ο τρόπο με τον οποίο ήταν δηλαδή, τι εκλογέ από το Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο. Δηλαδή, διαφορετική ήταν η μάχη του Μαΐου και διαφορετική του Ιουνίου. Αν ήταν διαφορετική, Είχ, είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που εισέπρατα και είχα μια συγκρατημένη αισιοδοξία και ήξερα ότι θα κρατηθεί η έδρα. Γι' αυτό έβγαινα και σε διάφορα βιντεάκια στα social media και το έλεγα, φαινόταν ότι ο κόσμος θα συσπυρωνόταν προ τη δικιά μας κατεύθυνση. Και φανταστείτε ότι είχαμε και του σπαρτιάτε, οι οποίοι πήραν ένα μεγάλο ποσοστό εδώ στον Εύρο, αλλά και γενικά στην επικράτεια. Αν δεν ήταν αυτοί, θα είχαμε ξεπεράσει στον Εύρο, θα πλησιάζαμε, άντε να μην υπερβάλλω, το 10% και φυσικά θα ξεπερνούσαμε το 5% στην επικράτεια. Τα χαρακτηριστικά, το ξαναλέω, ήταν διαφορετικά, διότι ήθελε και διψούσε ο ευρώ για την έδρα. Και θα το πω, κύριε Σταυρίδη, ακόμα μια φορά δημόσια, ότι η έδρα δεν ανήκει στον Παπαδάκη, δεν είναι ούτε αγορασμένη ούτε νοικιασμένη. Η έδρα συγκεκριμένη τη ελληνική λύση ανήκει στον Ευρύτη και στην Ευρύτησα, οι οποίοι διψούσανε για μια σοβαρή αντιπολίτευση για το καλό του. Δεν έκανε αντιπολίτευση η κυρία Γκαρά, δηλαδή την προηγούμενη τετραετία. Καμία. Καμία. Δεν υπήρχε η κυρία Γκαρά, άποψή μου σε κανένα, όπως και όχι, δεν θέλω να κατηγορήσω την κυρία Καρά, πολιτικά μιλάω, δεν υπήρχε πουθενά αντιπολιτευτικά. Όπως και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, δεν υπήρχαν αντιπολιτευτικά οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Μασταζάκια κάνανε και τίποτα παραπάνω. Αυτά από μένα δεν θα τα δούμε. Πείτε μου κάτι, η ελληνική λύση, ο κ. Βελόπουλο, είναι δεύτερη τρίτη εκλογική αναμέτρηση που είναι εκεί, είναι μεταξύ του 5, 4, 6%. Ποιο είναι το μέλλον του κόμματο, τον πόλεμο που έχει δεχτεί ο Κυριάκος Βολόπουλος και το κόμμα της ελληνικής λύσης, ε, θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Από τις προπαγάδες, από τις δημοσκοπήσεις, να πιάσουμε που μέχρι και χθε το 80% των έξι πόλων τα πρώτα δείχνανε ότι είναι 2,3 με 4,3 που και στις εκλογές του Μαΐου δείχνανε ότι δεν μπαίνει, δεν μπαίνει στη Βουλή. Ε, σε τοπικό επίπεδο, δύο μέρε πριν τι εκλογέ έβγαινε ο Μιλονάκη και έλεγε ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί και μάλιστα έκανε κοινουθεσία και υποδείξει στον ευρύτερο λαό να μην ψηφίσει ελληνική λύση για να χαθεί η έδρα. Που κανένα όμω δεν το ρώτησε ε, που, τι έγινε με την καταγγελία με τα μαύρα πεντακουσάρικα που ετέθη στο αρχείο, για να δούμε και πόσο σοβαρό είναι και πόσο αληθινά είναι αυτά που λέει. Όλοι, ε, τόσο σε τοπικό επίπεδο, το οποίο το εγώ, φανταστείτε πόσο δε σε κεντρικό επίπεδο ο Κυριάκο Ευελόμπλο και παρόλα αυτά. Όχι, διατηρήσαμε, αυξήσαμε τα ποσοστά στον Εύρω, διατηρήθηκαν στο Πανελίνιο και το, η ελληνική λύση θα, στο, στο μέλλον θα πάει ακόμα καλύτερα. Σήμερα πιστεύσαμε. κινηθήκατε στο κέντρο τη πόλη. Yeah. Θέλω να μου πείτε, τι σα έλεγαν οι πολίτε, Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεται σήμερα, ε, αισιόδοξο, θετικό και περιμένω κόσμο πολλά. Διότι πολλέ φαφάρε, πολλά είπαμε προεκλογικά. Ε, μπορεί να επαναληφθήκαμε πολλέ φορέ. Πάντω περιμένει δήμα. και από την κυβέρνηση πολλά, γιατί τη έδωσε άλαθο και κάτι. Εδώ μιλάμε για τον Εύρο, ότι ζητάει, ο, ο, ο Εύρο διψάει για σοβαρή αντιπολίτευση και για δουλειά προσωπικά. Γιατί με ρωτήσατε προσωπικά στο πρόσωπό μου, ε, ζητάει να δει όλα αυτά τα οποία αναφέρω μέχρι στιγμή ε, και ότι πραγματικά εκφράζω και πρεσβεύω. Και θα τα δει, θα το μετανιώσει ο Ευρύτερο λαό και δεν πρόκειται να τον προδώσει ποτέ και ούτε να, να προδώσει την ψήφα του. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Ε, νιώθετε ενθουσιασμό, προσμονή. Τι, ποια είναι τα συναισθήματα αυτές, αυτές τις ώρες. Ε, μεγάλη ευθύνη. Αυτό το οποίο νιώθω, πιστέψτε με, δεν είναι ε, η τιμή. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, γιατί το ξαναλέω ότι η έδρα ανήκει στον Εύρο. Είναι μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να κοιτάξω στα μάτια όλου αυτού του ανθρώπου, γιατί δεν με ψήφισαν μόνο αυτοί οι οποίοι ανήκαν στο κόμμα τη Ελληνική Λύση. Εγώ έβλεπα κομμουνιστέ που μου λέγανε: Πάρε τι μου λε τώρα, θα ψηφίσω εσένα και Ψήφιζα κουκουέκι μια ζωή αριστερό. Ήταν ε, στα μάτια μου κάποια πράγματα, ήταν στα μάτια μου τη γυαλίζαν όταν μιλάω για τον ευρώ και όλου του αγώνε που έχω κάνει. Και πρέπει εγώ αυτού του ανθρώπου και να μην του προδώσω, αλλά και να είμαι αντάξιο των προσδοκιών του. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καιρό. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.